Και από αυτό το βήμα θέλουμε να χαιρετήσουμε όλους τους ναυτεργάτες σε όλα τα λιμάνια της χώρας για τη μαζική μαχητική συμμετοχή τους στην απεργία, στον τετραήμερο απεργιακό αγώνα που είναι σε εξέλιξη. Θέλουμε να στείλουμε χαιρετισμό στους εργαζόμενους, στους συνταξιούχους, στη νεολαία, στις δυνάμεις του ΠΑΜΕ, που για άλλη μια φορά έκφρασαν στην πράξη την αλληλεγγύη τους στους καταπέλτες των πλοίων. Δήλωσαν ότι ο αγώνας των ναυτεργατών είναι και δικός τους αγώνας. Και πώς να μην είναι άλλωστε, συνάδελφοι, και δικός τους αγώνας, όταν η απεργία των ναυτεργατών εξελίσσεται σε συνθήκες γενικευμένης επίθεσης στο σύνολο των δικαιωμάτων μας, αλλά και όχι μόνο για μας, αλλά για το σύνολο της εργατικής τάξης των εργαζομένων. Τι μας ζητάνε? Να πληρώσουμε για άλλη μια φορά, όπως κάναμε θυσίες και τη δεκαετία της καπιταλιστικής κρίσης 2010-2019, να συνεχίσουμε σε αυτή την πολιτική, την αντιλαϊκή πολιτική, την πολιτική της ανταγωνιστικότητας, να βάλουμε πλάτη, γιατί τα κέρδη τους δεν τους φτάνουν. Είναι προκλητική η επιστολή που έστειλε ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας, στην οποία λίγος πολύ ζητάει, εκεί που μας χρωστάγανε, να πληρώσουμε και εμείς το βόδι. Δηλαδή, τι λένε, συνάδελφοι? Ότι το 2010-2019, σε αυτή τη δεκαετία, έδωσαν 5% αύξηση μέσα από υπογραφές συλλογικών συμβάσεων για την ακτοπλοεία. Γνωρίζουν πολύ καλά οι ναυτεργάτες ότι ακόμα και αυτά τα ελάχιστα των συλλογικών συμβάσεων εργασίας ούτε τα δίνουν, αλλά το αντίθετο, επιτίθονται με βία και τρομοκρατία, με εκβιασμό, πατάνε στο υπαρκτό πρόβλημα της ανεργίας, καλλιεργούν το φόβο, τη μυρολατρία, το λιγότερο κακό. Τι δεν μας λένε? Ότι όχι μόνο αυτή τη δεκαετία, αλλά ακόμα και σήμερα, με όλες τις μέχρι σήμερα κυβερνήσεις, αν ήταν κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, Πακτολός, οι επιδοτήσεις και τα προνόμια προς όφελός τους, ακόμα και σήμερα, πριν από λίγο καιρό, με τροπολογία, σε ένα νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης, δίνει το δικαίωμα στους εφοπλιστές στην Ποντοπόρο Ναυτιλία, στα υποελληνική σημαία πλοία, να ναυτολογούν στο σύνολό τους ναυτεργάτες χωρίς σύμβαση, χωρίς ασφάλιση, χωρίς δικαιώματα. Αυτή είναι η γραμμή όλων των μέχρι σήμερα κυβερνήσεων. Αυτή είναι η γραμμή των εφοπλιστών. Μας το είπε πολύ χαρακτηριστικά σε δύο συναντήσεις ο Υπουργός Ναυτιλίας. Να προσαρμοστούμε στα πλαίσια της παγκόσμιας ναυτιλίας. Τι μας διαλαλούν χρόνια τώρα οι εφοπλιστές? Τα διεθνή κρατούντα και τα διεθνή κρατούντα. Ποια είναι αυτά, συνάδελφοι? Είναι αυτά που βρίσκονται οι χιλιάδες ναυτεργάτες από όποια χώρα και αν προέρχονται, στα ποντοπόρα, στην κρουαζιέρα, δηλαδή ναυτεργάτες με συμβάσεις πείνας, ναυτεργάτες που πληρώνουν για μια θέση εργασίας, ναυτεργάτες χωρίς κοινωνική ασφάλιση, και σε αυτή την κατεύθυνση θέλουν το σύνολο των ναυτεργατών σε όλες τις κατηγορίες πλοίων. Να, γιατί, συνάδελφοι, πρέπει να αντιληφθούμε ότι είναι ζήτημα πολιτικής, δεν είναι της μιας ή της άλλης κυβέρνησης, του ενός ή του άλλου Υπουργού Ναυτιλίας. Είναι μια πολιτική που συνεχίζεται, είναι αντιλαϊκή και διαρκώς αυξάνει
την εκμετάλλευση των αυτεργατών, διαρκώς αυξάνει την εκμετάλλευση της εργατικής τάξης των εργαζομένων. Γιατί, συνάδελφοι, γιατί δεν μπορούν να κάνουν αλλιώς. Είναι αυτοί οι πολιτικοί που υπηρετούν στα πλαίσια της καπιταλιστικής διαχείρισης. Αποτελεί μονόδρομο για αυτές τις δυνάμεις του κεφαλαίου να επιτίθονται σχεδιασμένα, οργανωμένα στο σύνολο των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Και εμείς πώς θα αντιπαρατεθούμε σε αυτή τη γενικευμένη επίθεση? Με το γενικός γενικά, με την ενότητα, αορίστος και απροσδιορίστος. Θέλει μέτωπο, θέλει μέτωπο ταξικό, θέλει μέτωπο ναυτεργατών, εργαζομένων, αυτοαπασχολούμενων, της φτωχής αγροτιάς που θα βάζει φραγμό στις διαχωριστικές γραμμές που θέλουν να επιβάλλουν οι κυβερνήσεις και οι εφοπλιστές, θα βάζει φραγμό στον κοινωνικό αυτοματισμό. Αυτή είναι η μόνη απάντηση. Αυτή είναι η απάντηση που μας δίνει και εμάς για άλλη μια φορά στον απεργιακό αγώνα ασπίδα απέναντι στους εκβιασμούς, την τρομοκρατία, και που θα συνεχιστεί τις επόμενες ώρες και από την κυβέρνηση και από τους εφοπλιστές. Το ξεκαθαρίζουμε, συνάδελφοι. Οι ταξικές δυνάμεις των σωματείων ΠΕΜΕΝ, Στέφεσο, ΠΕΜΑΓΕΝ δεν κάνουμε βήμα πίσω από τα δικαιώματά μας, από τις διεκδικήσεις μας, γιατί μας χρωστάνε πολλά. Τους έχουμε δώσει πάρα πολλά από τον ιδρώτα μας, από το αίμα μας, και διεκδικούμε με βάση τις σύγχρονες ανάγκες. Και η ανάγκη σημερινή δεν είναι αυτή που μας είπε ο Πλακιωτάκης, να προσαρμοστούμε στην παγκόσμια ναυτιλία. Δηλαδή, ο ναυτεργάτης που ζει εδώ πρέπει να αντιμετωπίσει την ανεργία, πρέπει να αντιμετωπίσει την ακρίβεια, πρέπει να αντιμετωπίσει το σύνολο των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η ναυτεργατική οικογένεια. Και όχι η προσαρμογή σε αυτό που θέλουν να μας επιβάλλουν. Να, γιατί το λιγότερο κακό, η μυρολατρεία, οδηγεί σε αδιέξοδο, δυναμώνει την επιθετικότητα του κεφαλαίου. Δέστε χαρακτηριστικά, με στοιχεία που δεν διστάζουν και οι ίδιοι να γράφουν και να τα διατυπώνουν. Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών συνεχίζει και διατηρεί και ενισχύει την πρωτοκαθεδρία της στην παγκόσμια ναυτιλία σε χωρητικότητα πλοίων πάνω από 21%, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης πάνω από 50%. Και όμως τι λέει, ή μάλλον τι κάνει? Δεν έρχεται ούτε καν σε συνάντηση από το 2010. Αυτή είναι η κατάσταση, συνάδελφοι. Αν δεν αντιληφθούμε ότι η δικιά μας δύναμη, η δύναμη των πολλών, όπως είμαστε εμείς οι ναυτεργάτες στο χώρο μας, όπου χωρίς εμάς η προπέλα δεν γυρνά, έτσι και αντίστοιχα σε άλλους εργασιακούς κλάδους, αν δεν αντιληφθούμε αυτή τη δύναμη που είναι ανυπέρβλητη απέναντι στις δυνάμεις του κεφαλαίου, αλλά δύναμη ταξική, δύναμη που δεν θα υποτάσσεται στο λιγότερο κακό, δεν θα συμβιβάζεται στη μυρολατρεία. Σε αυτή την κατεύθυνση, συνάδελφοι, συνεχίζουμε και καλούμε όλους τους ναυτεργάτες με αυτή τη μαζική, μαχητική συμμετοχή τους στο τετραήμερο απεργιακό αγώνα να συνεχίσουμε. Αυτό το δηλώνει και η σημερινή απεργιακή συγκέντρωση. Παίρνουμε δύναμη από τα μηνύματα που μας έρχονται από όλα τα λιμάνια, από την ίδια την παρουσία των αυτεργατών στους καταπέλτες των πλοίων και στη σημερινή συγκέντρωση. Σε αυτή την κατεύθυνση πρέπει να συνεχίσουμε. Τα αιτήματά μας είναι δίκαια, τα γνωρίζουν χρόνια και πρέπει να δώσουν λύσεις αυτοί που είναι υπεύθυνοι. Και οι υπεύθυνοι είναι οι εφοπλιστές και η κυβέρνηση. Σε αυτή την κατεύθυνση σας καλούμε και να δυναμώσουμε τον αγώνα, αλλά και πρέπει να πάρθουν και πρόσθετα μέτρα περιφρούρησης του απεργιακού αγώνα, γιατί είναι σίγουρο ότι αυτές οι δυνάμεις, και το έχουν ξαναδοκιμάσει σε άλλους απεργιακούς αγώνες, θα εντείνουν την εργοδοτική τρομοκρατία μέσα στα πλοία, θα εντείνουν την καταστολή έξω από τα πλοία.
θέλει μαζικότητα, μαχητικότητα να απαντήσουμε σε αυτή την επίθεση που έχουμε μπροστά μας. Τέλος, οι ταξικές δυνάμεις σας καλούν να συμμετέχετε την Πέμπτη, ανεξάρτητα την εξέλιξη της απεργίας και όπως σας είπαμε, εμείς θέλουμε να συνεχιστεί, αλλά έχουμε κι άλλα μέτωπα μπροστά μας και δεν τα υποτιμάμε. Την Πέμπτη, 16 του Νοέμβρη, στις 6 ώρα το απόγευμα, μαζί με άλλα συνδικάτα, δίνουμε δυναμικό παρόν στο Σύνταγμα ενάντια στον αντιλαϊκό κρατικό προϋπολογισμό που για άλλη μια φορά βάζει στη λεμιτόμο την εργατική λαϊκή οικογένεια.